59 και κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, πρώτο εδάφιο. Σελίς λοιπόν 379, Ιώτα Ήτα, ένα κεφάλαιο. Ιώτα Ήτα, ένα, σελίς 379. Εν δε το τρίτο έτη του Οσιέιου του Ηλά, βασιλέως του Ισραήλ, εβασίλευσε Εζεκίας, ο υιός του Άχας, βασιλέως του Ιούδα, 25 ετών ηλικίας ήτο, ότε εβασίλευσεν. Εβασίλευσε δε 29 έτη εν Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητρός αυτού ήτο Αβή, θυγάτηρ του Ζαχαρίου. Και έκαμε το ευθές ενώπιον του Κυρίου, κατά πάντα όσα έκαμε Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Αυτός αφαίρεσε τους υψηλούς τόπους και κατέθρεψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση και κατεσυνέτριψε τον χάλκινον όφιν, τον οποίον έκαμε ο Μωυσής, διότι ως των ημερών εκείνων οι Ισραήλ εθυμίαζον εις αυτόν και κάλεσε αυτόν Νεουσθάν, που σημαίνει χάλκωμα. Επικύριον των Θεών του Ισραήλ ήλπισε και δεν εστάθη μετ' αυτόν όμοιος αυτού μεταξύ πάντων των βασιλέων του Ιούδα, αλλά ουδέ μετά τον προαυτού. Διότι προσεκολήθη στον Κύριον, δεν απεμακρύνθη απόπισθεν αυτού, αλλά εφύλαξε τα εντολάς αυτού τα οποία ο Κύριος προσέταξε εις τον Μωυσήν. Κοίτω ο Κύριος μετ' αυτού, κατεβοδούτο όπου εξήργετο, και απεστάτησε κατά του βασιλέως της Ασσυρίας και δεν εδούλευσε εις αυτόν. Αυτός, ο Εζεκίας, επάταξε τους Φιλιστέους έως Γάζης και τον ορίον αυτής από πύργου φυλάκων έως οχυράς πόλεως. Εν δε το τετάρτο έτη του βασιλέως Εζεκίου, το οποίο ήτο το έβδομον έτος του Οσιέ, ιού του Ηλά, βασιλέως του Ισραήλ, Σαλμανασάρ, ο βασιλεύς της Ασσυρίας, ανέβη επί την Σαμάριαν και πολιόρκη αυτήν. Και εν το τέλη τριών ετών εκυρίευσαν αυτήν, και εν το έκτο έτη του Εζεκίου, το οποίο ήτο το ένατον του Οσιέ, βασιλέως του Ισραήλ, εκυριεύθη η Σαμάρια. Και μετόκισεν ο βασιλεύς της Ασσυρίας τον Ισραήλ στην Ασσυρίαν, και έθεσεν αυτούς έναλα και αβόρ παρά των ποταμών Γοζάν και εν τες πόλεις των Μίδων, διότι δεν υπήκουσαν της φωνής Κυρίου του Θεού αυτών, αλλά παρέβησαν τη διαθήκη αυτού πάντα όσα προσέταξε Μωυσής ο δούλος του Κυρίου και δεν υπήκουσαν ουδέ έκαμον αυτά. Εν δε το 14 έτη του βασιλέως Εζεκίου ανέβησε να χειρίμω βασιλεύς Ασσυρίας επί πάσας τας οχυράς πόλης του Ιούδα και εκερίευσεν αυτάς. Και απέστειλεν ο Εζεκίας βασιλεύς του Ιούδα προς τον βασιλέα της Ασσυρίας εις Λαχής λέγον, «Ημάρτησα, απόστρεψον απ' εμού, ό,τι επιβάλλεις επί με θέλω βαστάσει αυτό». Και επέβαλεν ο βασιλεύς της Ασσυρίας επί τον Εζεκίαν, τον βασιλέα του Ιούδα, 300 τάλαντα αργυρίου και 300 τάλαντα χρυσίου. Και έδωκεν εις αυτόν ο Εζεκίας άπαν το αργύριον το ευρεθένον το οίκο του Κυρίου και εν της θησαυρής του οίκου του βασιλέως. Κατ' εκείνον τον καιρόν απέκοψεν ο Εζεκίας τα στήρας του ναού του Κυρίου και τους στήλους τους οποίους Εζεκίας ο βασιλεύς του Ιούδα είχε περισκεπάσει με χρυσίον και έδωκεν αυτόν εις τον βασιλέα της Ασσυρίας. Και απέστειλεν ο βασιλεύς της Ασσυρίας τον Ταρτάν και τον Ραβ Σαρίς και τον Ραβ Σάκιν από Λαχής προς τον βασιλέα Εζεκίαν με τα δυνάμεως μεγάλης εις Ιερουσαλήμ. Οι δε ανέβησαν και ήλθαν στην Ιερουσαλήμ. Και όταν ανέβησαν, ήλθαν και εστάθησαν εν το υδραγωγό της Άνω Κολυδβήθρας ή της είναι εν τη μεγάλη οδό του αγρού του Γναφέως. Και ευόησαν προς τον βασιλέα και εξήλθαν προς αυτούς Ελιακήμ, ο υιός του Χελκίου, ο οικονόμος, και Σομνάς, ο γραμματεύς, και ο Αχ, υιός του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος. Και είπε προς αυτούς ο Ραβσάκης, είπατε τώρα προς τον Εζεκίαν, ούτω λέγει ο βασιλεύς ο Μέγας, ο βασιλεύς της Ασσυρίας, ποιν το θάρρος τούτο επί το οποίον θαρείς, συλλέγεις πλην είναι λόγοι χιλέων, έχω βουλήν και δύναμην διαπόλεμον, αλλά επί τι να θαρείς, ώστε απεστάτησας εναντίον μου. Τώρα ειδούς σι θαρείς επί την Ράβδον του συντετριμένου εκείνου καλά μου επί την Άγυπτον, επί τον οποίον εάν της επιστηριχθεί, θέλει εμπηχθεί στην χείρα αυτού και τρυπήσει αυτήν. Τι ούτως είναι ο Φαραώ, ο βασιλεύς Αιγύπτου, προς πάντας τους θαρούντας επ' αυτών.
Αλλά αν είπετε προς εμέ επί Κύριον των Θεών ημών θαρούμεν, δεν είναι αυτός του οποίου τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια αφήρεσεν ο Εζεκίας και είπεν προς τον Ιούδαν και προς τον Ιουσαρήμ έμπροσθεν τούτου του θυσιαστηρίου θέλετε προσκυνήσει εν Ιερουσαλήμ. Τώρα λοιπόν δώσεν έχειρα εις τον Κύριον το βασιλέα της Ασσυρίας και εγώ θέλω σοι δώσει δυσχυλίους ύπους. Αν δύνασαι από μέρους σου να δώσεις επιβάτας επ' αυτούς. Πώς λοιπόν θέλει στρέψει ο πίσον το πρόσωπο ενός τοπάρχου εκ των ελαχίστων δούλων του Κυρίου μου και ήλπισας επί την Αίγυπτον δια Μάξας και δια Ιππέας. Και τώρα ανήφ του Κυρίου ανέβηνε εγώ επί των τόπων τούτων δια να καταστρέψω αυτόν. Ο Κύριος είπε προς εμέ, ανάβα επί την γην ταύτην και κατάστρεψον αυτήν. Τότε είπεν Ελιακήμ ο υιός του Χελκίου και ο Σωμνάς και ο Ιωάχ προς τον Ραφσάκιν. Λάλησον παρακαλώ προς τους δούλους σου εις την Συριακή γλώσσα, διότι καταλαμβάνομεν αυτήν. Και μη λάλει προς ημάς Ιουδιαστή εις επίκουον του λαού επί του τείχους. Αλλά ο Ραβ Σάκης είπε προς αυτούς, μήπως ο Κύριός μου απέστειλε μεν προς τον Κύριό σου και προσέδει να λαλήσω τους λόγους τούτους. Δε με απέστειλε προς τους άνδρας τους καθημένους επί του τείχους δια να φάγω στον κόπρον αυτών και να πείωση των ούρων αυτών με σας. Τότε ο Ραβ Σάκης εστάθη και φώνησεν Ιουδαϊστή με τα φωνής μεγάλης και λάλησε λέγον «Ακούσατε τον λόγον του βασιλέως του μεγάλου του βασιλέως της Ασσυρίας. Ούτω λέγει ο βασιλεύς. Μη σας απατά Εζεκίας, διότι δεν θέλει δυνηθεί να σας λυτρώσει εκ της χειρός αυτού. Μη σας κάνει ο Εζεκίας να θαρείτε επί τον Κύριο λέγον «Ο Κύριος βεβαίως θέλει μας λυτρώσει και η πόλη αυτή δεν θέλει παραδοθεί στην χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας». Μη ακούετε του Εζεκίου, διότι ούτω λέγει ο βασιλεύς της Ασσυρίας. Κάμετε συμβιβασμόν με τεμού και εξέλθετε προς εμέ και φάγετε έκαστος από τις αμπέλους αυτού και έκαστος από τις οικείς αυτού και πιέτε έκαστος από τον υδάτων της δεξαμενής αυτού. Έως σου έλθω και σας λάβω εις γίνω μίαν με την γήν σας. Γήν σίτου και ίνου, γίν άρτου και αμπελώνων, γίν ελαίου και μέλητος, δια να ζήσετε και να μην αποθάνετε. Μη ακούετε του Εζεκίου όταν σας απατά λέγον «Ο Κύριος θέλει μας λυτρώσει». Μήπως ελύτρωσε το όντι εκ των θεών των εθνών την γήν αυτού εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας. Πού η θεμή της Εμάθ και Αραφάθ, πού η θεή της Εφαρουήμ, της Ενά και της Αβά, μήπως ελύτρωσαν εκ της χειρός μου τη Σαμάριαν. Τίνες μεταξύ πάντων των θεών των τόπων ελύτρωσαν τη γη αυτών εκ της χειρός μου, ώστε και ο Κύριος να λυτρώσει την Ιερουσαλήμ εκ της χειρός μου. Ο δε λαός εσιώπα και δεν απεκριθεί λόγο προς αυτόν, διότι ο βασιλεύς είχε προστάξει λέγον μη αποκριθείτε προς αυτόν. Τότε Ελιακήμ ο υιός του Χελκίου ο οικονόμος και Σωμνάς ο γραμματεύς και ο Ιωάχ ο υιός του Ασάφ ο υποπνιπτογράφος ήλθαν προς τον Εζεκίαν με διεσχισμένα ημάτια και απήγγειλαν προς αυτόν τους λόγους του Ραβ Σάκη. Και ούτε ήκουσεν ο βασιλεύς Εζεκίας διέσχισεν τα ημάτια αυτού και εσκεπάστη με σάκον και εισήλθεν εις τον οίκον του Κυρίου. Και απέστειλεν Ηλιακήμ των οικονόμων και Σωμνάν το βασιλετό γραμματέα και τους πρεσβυτέρους των ιερέων εσκεπασμένους με σάκον προς τον προφήτην Ισαΐαν τον ιόν του Αμός. Και είπαν προς αυτόν, ούτω λέγει ο Εζεκίας, ημέρα θλίψεως και ονειδισμού και βλασφημίας η ημέρα αυτή, διότι τα τέκνα ήλθον εις την ακμήν της γένας, πλην δύναμης δεν είναι εις την τίκτουσαν. Ήθε να ήκουσε Κύριος ο Θεός πάντα στους λόγους του Ραβ Σάκη, τον οποίον ο βασιλεύς Ασσυρίας ο Κύριος αυτού απέστειλε, δια να ονειδήσει τον ζώντα Θεό και να υβρίσει, δια των λόγων τους οποίους σήκουσε Κύριος ο Θεός σου. Δια τούτο ύψωσον δέησιν υπέρ του υπολείπου του σωζωμένου. Και ήλθον προς τον Ισαΐαν η δούλη του βασιλέως Ιζεκία και είπε προς αυτούς ο Ισαΐας, ούτω θέλετε υπή προς τον Κύριόν σας. Ούτω λέγει Κύριος, μη φοβού από τον λόγον τους οποίους σήκουσας, δια των οποίων η δούλη του βασιλέως της Ασσυρίας με ονείδησαν, ιδού εγώ θέλω βάλει σε αυτόν τιούτον πνεύμα, ώστε ακούσας θόρυβον, θέλει επιστρέψει στην γη αυτού και θέλω κάμει αυτό να πέσει διαμαχαίρας εν τη γη αυτού. Ο Ραβ Σάκης λοιπόν επέστρεψε
και έβρικε τον βασιλέα της Ασσυρίας πολεμούντα εναντίον της Λιβνά, διότι ήκουσεν ότι έφυγεν από Λαχείς. Αμήν. Τα δύο βασίλεια των 10 φυλών από τη μια μεριά, τα αποστατημένα που έπαψαν από την αρχή της δημιουργίας τους σαν βασίλειο να υποτάσσονται στο Λόγο του Θεού και να υπακούνε παρασυρώμενοι από τον Ιεροβάμ, τον πρώτο βασιλέα, τον γεχρισμένο του Κυρίου, ο οποίος όμως απομακρύνθηκε από αυτόν για φόβους ανθρώπινους και σκέψεις ανθρώπινες. Γεχρισμένος του Κυρίου, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Γεχρισμένος του Κυρίου θα είναι ευλογημένος του Κυρίου αν μένει στο Λόγο του Θεού. Εάν δεν μένει στο Λόγο του Θεού, ό,τι και να έχει κάνει, που είχε κάνει πάρα πολλά ο Θεός με τον Ιεροβοάμ, ό,τι και να έχει κάνει ο Θεός, θαυμάσια, μεγαλεία, τεράστια, με τον Ιεροβοάμ ή με τον οποιονδήποτε άνθρωπο, εάν ο άνθρωπος απομακρυνθεί από το Λόγο του Θεού, τότε και ο Θεός απομακρύνεται από Αυτόν. Με αποτέλεσμα να οδηγήσει το λαό Ισραήλ, ο Ιεροβοάμ, σε αποστασία, σε αμαρτία, σε παράβαση και εν τέλει, όπως θα δούμε στη συνέχεια, σε απόλυτη και πλήρη καταστροφή. Γιατί η αμαρτία, η παράβαση, η αποστασία τελικά οδηγεί σε απόλυτη καταστροφή. Τότε στην Παλαιά Διαθήκη, σήμερα, οδηγεί στην απώλεια. Απ' την άλλη μεριά, το βασίλειο του Ιούδα, που πότε στεκότανε, πότε έπεφτε. Ανάλογα με το βασιλιά, εάν ο βασιλιάς στεκότανε στην παρουσία του Θεού, εάν ο βασιλιάς έπρατε μάλιστα το ευθές ενώπιον του Κυρίου και εξητούσε με όλη του την καρδιά τον Κύριο, τότε η εύνοια και η ευλογία του Θεού ήταν όχι μόνο σε αυτόν, αλλά και σε όλο το βασίλειο. Όπως συνηθίζει ο Θεός και όπως είναι και ο πνευματικός αυτός νόμος του Θεού, ο απαράβατος. Την ευθύνη την έχει στην οικογένεια, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο άντρας, στα παιδιά η γυναίκα, στην εκκλησία ο ποιμένας και οι πρεσβύτεροι. Εάν αυτοί στέκονται, τότε και η εκκλησία θα πάει καλά. Αν αυτοί απομακρυνθούν από το Λόγο του Θεού, τότε και η εκκλησία θα αρχίζει να φθήνει. Γιατί εκεί που ευαρεστείται ο Θεός είναι αφενός μεν στην ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού, αφετέρου δε στο έργο του ανθρώπου να είναι ευάρεστο ενώπιον του Θεού. Και τέλος, στην ζωή του ανθρώπου να στέκεται δόκιμος στην παρουσία του Θεού. Όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να περπατάει με τις αδυναμίες του, με τα λάθη του, με τις ανυμπόριες του, αλλά όταν αποφασίσει, η πρόθεσή του είναι να περπατάει, εξητώντας τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και πράττοντας, και η πρόθεσή του είναι να πράττει, το να ψευδεί θεόπνευστο Λόγο του Θεού ακριβώς κατά πάντα, όπως λέει η Γραφή, τότε ο άνθρωπος αυτός, παρόλες τις αδυναμίες του, τα λάθη του, ο Θεός θα τον επισκεφθεί, θα τον ευλογήσει και θα τον διορθώνει. Ο άλλος που δεν κάνει ποτέ λάθη, αν απομακρυνθεί από το Λόγο του Θεού, τότε δεν θα μπορέσει ποτέ να απολαύσει την εύνοια αλλά και τη δόξα του Θεού. Και θα οδηγείται από αποστασία σε αποστασία, δηλαδή από απομάκρυνση σε απομάκρυνση. Ο ένας θα οδηγείται όλο και πιο κοντά και ο άλλος θα οδηγείται όλο και πιο μακριά. Με τις συνέπειες, κατά το Λόγο του Κυρίου, όποιος παίρνει στη σάρκα, τελικά θα θερήσει φθορά. Όποιος παίρνει όμως το Πνεύμα το Άγιο, τελικά θα θερήσει ζωή αιώνιο. Ο Εζεκίας λοιπόν, βασιλιάς τώρα του Ισραήλ, γιος του Άχαζ, ο οποίος έπρεπε πονηρά. Βλέπουμε ότι δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουμε ή ζούμε. Σημαντικό ρόλο παίζει η καρδιά του ανθρώπου. Γιατί ο Λόγος του Θεού υπάρχει. Η παρουσία του Θεού υπάρχει. Ο ναός του Σολομώντα υπήρχε. Άρα λοιπόν ο Εζεκίας έπρεπε αυτός τώρα να αποφασίσει σε ένα περιβάλλον αποστασίας που είχε δημιουργήσει ο πατέρας του Άχαζ, μα πλήρης και τέλειας αποστασίας. Ο Εζεκίας όμως βασίλευσε 25 ετών και από την πρώτη μέρα προσεκολήθη στον Κύριο. Και μάλιστα άρχισε να ενεργεί
καθώς πρέπει να ενεργεί κάθε άνθρωπος του Θεού, αρχίζοντας από το προσωπικό του περιβάλλον, από την οικογένειά του. Πριν προχωρήσω όμως, θα ήθελα εδώ να παρατηρήσουμε μαζί, παράλληλα, αφενός μεν τη ζωή του Εζεκία, αφετέρου τη ζωή του Οσιέ. Ο Οσιέ ήταν βασιλεύς του Ισραήλ. Και μάλιστα ήταν 3 χρόνια πριν τον Εζεκία. Θα βασιλεύσει 9 χρόνια με τέλεια καταστροφή του λαού Ισραήλ, όπως θα δούμε. Ο Εζεκίας έγινε βασιλιάς στα 25 του, 3 χρόνια αφότου έγινε βασιλιάς ο Οσιέ. Ευθύς εξ αρχής έκαμε το αρεστό ενώπιον του Θεού. Τι έκαμε δηλαδή? Καθαρισμό. Και αυτό είναι το ξεκίνημα που θέλει ο Θεός για τον κάθε έναν άνθρωπο. Το κάθε νέο ξεκίνημα πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τα συγκεκριμένα. Εάν θέλεις να κάνεις μια καινούργια αρχή στη ζωή σου, που είναι πάντοτε χρήσιμο και πολλές φορές απαραίτητο και πολλές φορές το μόνο αρεστό εις το Θεό, να πεις ως εδώ, μέχρι εδώ δεν τα πήγα καλά, τώρα θα κάνω ένα καινούριο ξεκίνημα, όπως ακριβώς έκανε ο Εζεκίας. Τώρα θα κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα. Και μάλιστα όντας βασιλιάς έχει την απόλυτη εξουσία. Γι' αυτό καταρχάς αφήρεσε τους υψηλούς τόπους όπου ο πατέρας του είχε κτίσει για να λατρεύουν τον Κύριο κατά παράβαση του Λόγου του Θεού, ευθύς εξ αρχής, με το που ξεκίνησε, ήτανε να αφαιρέσει τους υψηλούς τόπους όπου ελάτρευαν κατά παράβαση του Λόγου του Θεού, έξω από το Λόγο του Θεού, τον Θεό, ο λαός Ισραήλ, ο λαός της φυλής του Ιούδα. Δεύτερον, κατέθραψε τα γάλματα, γκρέμισε κάθε είδος ειδόλου, κατέστρεψε την ειδωλολατρία, γνωρίζοντας ότι είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού. Κάθε μορφή ειδωλολατρίας, βέλιγμα ενώπιον του Θεού. Οποιαδήποτε μορφή ειδωλολατρίας, όπως βέλιγμα ενώπιον του Θεού, είναι να προσεύχεσαι εκεί που ο Θεός δεν θέλει, έτσι όπως ο Θεός δεν θέλει. Αφήρεσε λοιπόν πρώτον τους υψηλούς τόπους, για να μην προσεύχεται ο λαός του Ιούδα εκεί που ο Θεός δεν ήθελε. Κατέστρεψε τα αγάλματα, για να μην βρίσκονται μπροστά στο λαό του, στο λαό του Ιούδα, είδωλα, και να οδηγούνται οι άνθρωποι στην ειδωλολατρία. Και εν τέλει κατέκοψε τα άλση, τους ιερούς τόπους, εκεί δηλαδή που πήγαιναν για να αναπαύονται ο λαός του Ιούδα, υποτίθεται στην παρουσία του Θεού. Όλα αυτά τα οποία ήταν αποτέλεσμα ανθρώπινης επίνοιας, ανθρώπινης φαντασίας. Εγώ τολμώ να πω κατά την εισήγηση του διαβόλου, γιατί μόνο ο διάβολος οδηγεί τον άνθρωπο στην ανομία, που είναι αμαρτία, για να μπορέσει να τον βρει έξω από την παρουσία του Θεού, καθώς ζητάει να πλανήσει δυνατόν και τους εκλεκτούς. Πού έμαθαν, πού βρήκαν ότι το Θεό μπορούσε να το λατρεύουν στα άλση, στους υψηλούς τόπους και με αγάλματα? Τη στιγμή που ο νόμος του Μωυσή, ο λόγος του Θεού, ήταν κατηγορηματικός. Κύριον τον Θεό σου θέλεις λατρεύσει, αυτόν μόνον θα προσκυνήσεις, και στον τόπο που εγώ θα σου πω. Και με συγκεκριμένες εορτές και με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένους υπηρέτες και δούλους, τους ιερείς και τους λεβίτες. Πώς φαντάστηκαν? Το απλό είναι ότι μιμήθηκαν τους ξένους θεούς. Μιμήθηκαν τα έθιμα και τα ήθη των εθνών. Μιμήθηκαν τα νόμιμα των εθνών. Μα πώς είναι δυνατόν να εγκαταλείψουν το ζώντα και αληθινό Θεό και να προσκολήσουν τις καρδιές τους σε φανταστικούς θεούς μη υπάρχοντες?
Εδώ είναι που μπαίνει, αδελφοί αγαπητοί, ο διάβολος και σατανάς οπλανών την οικουμένη όλη. Και μπαίνει με ωραίο τρόπο, με πονηριά, να παρασύρει σιγά σιγά τους ανθρώπους από την αλήθεια. Αυτός είναι ο σκοπός του. Εάν καταφέρει ο διάβολος να απομακρύνει τον άνθρωπο του Θεού, τον εκλεκτό, από τις αλήθειες του Λόγου του Θεού και από την παρουσία του Θεού και από την διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου, τον κατάφερε και τον έκανε δικό του, τον κέρδισε. Και επειδή είναι απαρχής ανθρωποκτόνος, τον φέρνει πλησίον θανάτου και ιδίως πλησίον απολίας. Ο Εζεκίας λοιπόν ξεκίνησε την καινούργια ζωή του με καθαρισμό. Αλλά ο καθαρισμός προχώρησε και εκεί που υπήρχαν και αμφισβητήσεις, όχι μόνο στην καθαρή ανομία, και αμφισβητήσεις υπήρχαν στο χάλκινο όφι τον οποίο έκανε ο Μωυσής κατά την εντολή του Θεού, όταν στην έρημο πριν εισέλθουν στη γη Χαναάν είχαν ξεσηκωθεί φίδια δηλητηριώδη και θανατηφόρα και δάγκωναν το λαό του Θεού και απέθαινε. Για την αμαρτία τους βέβαια πάλι, για τις παραβάσεις τους πάλι. Και ο Θεός του λέει, κάνε έναν χάλκινο όφι, ύψος έτονε, και όποιος δαγκωμένος από τα φίδια, από την αμαρτία βλέπει, θα θεραπεύεται. Και αυτό ήταν η προτύπωση του Ιησού Χριστού, τον οποίον εσταύρωσαν, και όποιος τώρα με πίστη στρέφει το βλέμμα του στο Χριστό, συγχωρείται, ελεείται, γιατί ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, για τις παραβάσεις μας, για τις ανομίες μας, αλλά πέθανε και για τις αρρώστιες μας και για τις ασθένειές μας. Αλλά πέθανε και για να έχουμε ειρήνη. Πέθανε δηλαδή για όλες τις αμαρτίες μας και τις συνέπειες των αμαρτιών μας. Αυτόν λοιπόν τον χάλκινον όφιν τον κατασυνέτριψε, όχι τον συνέτριψε απλώς, τον κατασυνέτριψε. Γιατί? Γιατί ο λαός Ισραήλ ξεπέρασε το Λόγο του Θεού και οδηγήθηκαν πάλι από την καρδιά τους με τις συμβουλές και τις οδηγίες του διαβόλου στο να θυσιάζουν σε αυτόν και να τον προσκυνάνε. Όπως κάνουν, δεν μας φάνεται περίεργο, όπως κάνουν και τώρα οι άνθρωποι. Τότε προσκυνάγανε το χάλκινο φίδι που ήταν προτύπωση της Σταύρωσης του Χριστού. Τώρα προσκυνάνε το Σταυρό, είδωλο είναι και αυτό, αντί να προσκυνάνε το Χριστό. Μπορεί να είναι κάποια μορφή σύμβολο για το χριστιανισμό, θα μπορούσαμε αυτό να το δεχτούμε ίσως, αν και ο Λόγος του Θεού είναι σαφής. Μιλάει για το Λόγο του Σταυρού, για τη θυσία δηλαδή του Χριστού. Οι άνθρωποι όμως κάνουν ένα σταυρουδάκι για να τους φυλάει. Κάνουν ένα μεγάλο σταυρό για να τον προσκυνάνε, όπως κάναν τότε. Και πώς απεκάλεσε ο Εζεκίας τον χάλκινον όφιν? Χάλκωμα. Δεν είναι τίποτα ρε παιδιά, ένας χαλκός είναι. Ένα σίδερο είναι. Και εσείς θυσιάζετε και το προσκυνάτε? Σίδερο, χαλκός είναι. Το κατεσυνέτριψε. Μετά τον καθαρισμό αρχίζει τώρα η δεύτερη φάση, η προσέγγιση στον Κύριο, που είναι η σημαντικότερη. Από εδώ και πέρα θα υπάρξει άμεση ανταπόκριση του Θεού στον Εζεκία, καθώς περπατάει με αυτό το πνεύμα. Καταρχάς έλπισε εις τον Κύριον. Στη συνέχεια προσεκολήθη εις τον Κύριον. Δεν απεμακρύθη από επίστον αυτόν, αυτού, εφύλαξε τα σεντολάς αυτού και στάθηκε ευάρεστα στην παρουσία του Θεού. Είναι κινήσεις που πρέπει να τις δούμε αναλυτικά, γιατί είναι, επειδή η Παλαιά Διαθήκη δόθηκε προς διδασκαλία ημών, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς προσεγγίζουμε τον Κύριο, γιατί είναι γραμμένο
πλησιάσατε προς εμέ και εγώ θα πλησιάσω σε εσάς. Και το ερώτημα το απλό είναι, δεν σε βλέπουμε, πώς θα σε πλησιάσουμε? Και η απάντηση δίδεται μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Πρώτον, έστρεψε την ελπίδα του, την καρδιά του σε Αυτόν. Ξέρει ότι είναι ζωντανός, ξέρει ότι είναι αιώνιος, ότι είναι πλησίον του ανθρώπου, και το πρώτο βήμα για να πλησιάσουμε το Θεό είναι να πάρουμε το βλέμμα μας, την καρδιά μας, την ελπίδα μας εν γέννη από οποιοδήποτε ισχυρό και σπουδαίο πρόσωπο, πράγμα ή κατάσταση, πρόσωπο με εξουσία και δύναμη, πράγμα αξίας, χρήματα, χρυσάφια, μετοχές, καταστάσεις, ανθρώπους με πολιτικές ή οικονομικές ή οποιασδήποτε άλλες δυνάμεις και εξουσίες, να πάρουμε τα μάτια μας από αυτά τα σπουδαία και τα μεγάλα, γιατί δεν θα μας ωφελήσουνε, πουθενά δεν θα μας ωφελήσουνε, και να στρέψουμε το βλέμμα μας στον Κύριο και μάλιστα μόνο στον Κύριο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να πλησιάσεις το Θεό. Εάν η καρδιά σου δεν ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο, δεν μπορείς να πλησιάσεις το Θεό. Θα πλησιάζεις εκ των πραγμάτων τα άλλα. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου. Όπου είναι η ελπίδα σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου. Και ο Λόγος του Θεού λέει, «Ιέ μου, μετά πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου». Ούτε σε ανθρώπους θα ελπίζουμε, και μάλιστα συνειδητά θα αποχωρίζουμε την ελπίδα μας από οποιονδήποτε δυνατό ισχυρό άνθρωπο που νομίζουμε ότι μας αγαπάει, μας φροντίζει, μας προσέχει, έστω και αν είναι αλήθεια αυτό. Η αλήθεια όμως είναι μία, ότι και να θέλει δεν μπορεί. Συνήθως δεν μπορεί. Αλλά και αν μπορεί, δεν θα θέλει. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό στην προσωπική μας ζωή, αλλά και στην οικογενειακή μας, αλλά και στην εκκλησιαστική μας, να ακολουθούμε το βηματισμό της προσέγγισης του Κυρίου, καθώς επαναλαμβάνω είναι γραμμένο, πλησιάσατε προς εμέ και θα πλησιάσω εγώ προς εσάς. Εκλέξατε εμέ και θα εκλέξω εγώ εσάς. Ελάτε σε μένα και θα έρθω εγώ σε εσάς. Αλλά αυτό δεν γίνεται όπως γίνεται με τους ανθρώπους που τους βλέπουμε, γιατί ο Θεός είναι αόρατος, αιώνιος βέβαια και παντοδύναμος, αλλά αόρατος όμως είναι. Αιώνιος και παντοδύναμος, αλλά αόρατος. Άρα, μόνο ο Λόγος του Θεού μπορεί να μας διδάξει πώς θα πλησιάσουμε το Θεό. Το πρώτο λοιπόν βήμα είναι να ξεκολλήσουμε την ελπίδα μας, το βλέμμα μας, την καρδιά μας, την ψυχή μας από οτιδήποτε μεγάλο και σπουδαίο, άνθρωπος, πράγμα, κατάστασης ή οτιδήποτε άλλο που σκεφτόμαστε ότι αυτός μπορεί να με βοηθήσει. Εάν κερδίσω αυτά τα πράγματα θα τα καταφέρω. Εάν προσχοληθώ εκεί θα τα καταφέρω όπως κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή να πάω κοντά σε αυτό το βουλευτή, τον υπουργό. Αυτός ο άνθρωπος θα υπουργοποιηθεί. Αν τον πλησιάσω, τότε βρήκα την καλή, θα πιάσω την καλή. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές τα καταφέρνουν. Αλλά τα καταφέρνουν επίγεια, προσωρινά, γιατί προσωρινή είναι η απόλαυση της αμαρτίας, και εν τέλειο ελπίζων σε άνθρωπο, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι είναι επικατάρατος. Και θα καταντήσει σαν την άγριο μυρίκη μέσα σε έρημο τόπο. Ενώ ελπίζουν στον Κύριο, είναι σαν το δέντρο το πεφυτευμένο επί τους ρίακας των υδάτων, που φέρνει τον καρπόν αυτού, τον καιρό τον προσδιορισμένο, το φύλωμά του θάλει, έρχεται το καύμα, περνάει και δεν το καταλαβαίνει, και ό,τι αν πράττει το ευωδώνει ο Θεός. Το πρώτο λοιπόν βήμα, επιμένω, είναι μια συγκεκριμένη απόφαση να απορρίψουμε συνειδητά την οποιαδήποτε εξάρτησή μας,
γιατί η ελπίδα δημιουργεί εξάρτηση, την οποιαδήποτε εξάρτησή μας από οποιοδήποτε πρόσωπο, άνθρωπο, από οποιοδήποτε πράγμα αξίας και οποιαδήποτε κατάσταση εξουσίας. Και να προσκοληθούμε, να εξαρτηθούμε, να ελπίζουμε δηλαδή στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Τότε πραγματικά κάναμε ένα πολύ μεγάλο βήμα για να είμαστε κοντά στο Θεό. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Ο Εζεκίας στη συνέχεια προσεκολήθη στον Κύριο. Δεν ήταν δηλαδή περιστασιακή η συνάντησή του με το Θεό. Ήταν μόνιμη και για όλη του τη ζωή. Αυτή ήταν η απόφασή του. Η απόφαση είναι ότι θα ακολουθήσω τον Κύριο, θα ελπίζω και θα ακολουθήσω τον Κύριο όπου Αυτός με οδηγήσει. Και πώς ακολουθούμε τον Κύριο? Μόνο με το Λόγο του Θεού και την φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ακολουθούμε τον Κύριο. Εάν ξεφύγουμε από το Λόγο του Θεού, ξεφύγαμε από τον Κύριο. Εάν δεν εξητούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, δεν θα φτάσουμε στον προορισμό μας. Δηλαδή μόνο με τη μελέτη και την προσευχή. Με τη μελέτη του Λόγου του Θεού και την προσευχή στο ταμείο μας ιδιαιτέρως. Και βεβαίως και στην οικογενειακή προσευχή απαραίτητος και στην εκκλησιαστική ζωή. Αλλά η προσωπική μας εξάρτηση ολοκληρώνεται με την προσωπική μας μελέτη στο Λόγο του Θεού και με την προσωπική μας προσευχή στο δωμάτιό μας, με κλειστές τις πόρτες. Ο Εζεκίας λοιπόν προσεκολήθη στον Κύριο. Ακολουθεί τον Κύριο με το σωστό τρόπο. Με το Λόγο του Θεού, τη μελέτη του Λόγου του Θεού και με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, την προσωπική και όχι μόνο προσευχή. Τρίτο βήμα. Δεν απεμακρύνθη απόπισθεν αυτού. Γιατί? Γιατί θα έρθουν πολλοί πειρασμοί από τον πειράζοντα. Δεν σταματάει ο εχθρός της ψυχής να φέρνει πειρασμούς με τους τρόπους που αυτός λειτουργεί και εργάζεται, δηλαδή με πειρασμό, με δελεασμό και πρόκληση πρώτον. Κοίτα τι ωραία είναι εκεί η γη μακράν και εσύ χάνεσαι εδώ πέρα μέσα στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή και στην εκκλησία. Κοίτα τι ωραίος που είναι ο κόσμος. Το βέβαιο είναι ότι θα έρθει ο πειράζων με πρόκληση και με δελεάσμα. Δεύτερο, θα έρθει ο πειράζων με απειλή και τρομοκρατία. Θα καταστραφείς εκεί. Αυτά όλα τα έχουμε ζήσει και εγώ τα έχω ζήσει. Όταν τον μπήκα στην εκκλησία ήταν φοβερό και πήρα την απόφαση να ακολουθήσω τον Χριστό, μα να γέννησε ο Κύριος. Δεν τρέπεσαι λίγο, θα καταστραφούν τα παιδιά σου, μου λέγανε. Θα τα κάνεις κομπλεξικά, τριτοκοσμικά. Οι κατηγόριες του διαβόλου με την απειλή της κακοπάθειας και του θανάτου είναι προσδιορισμένη, άλλωστε είναι γραμμένο στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους. Έρχεται ο Κύριος, λέγει, για να καταργήσει δια του θανάτου του, ακούστε, τον έχοντα το κράτος του θανάτου, την εξουσία του θανάτου, δηλαδή το διάβολο, και να ελευθερώσει ο Κύριος, καταργώντας δια του θανάτου του, τον έχοντα την εξουσία του θανάτου, δηλαδή το διάβολο, για να ελευθερώσει εκείνους που από τον φόβο του θανάτου ήσαν για όλου τους τη ζωή υποκείμενοι εις τη δουλεία, ένοχοι εις δουλείαν. Και έρχεται ο Κύριος, μόνο ο Χριστός μπορεί να το κάνει αυτό, με το θάνατό του ελευθερώνει αυτόν που είχε την εξουσία του θανάτου καθώς απαρχίσει την ανθρωποκτόνος. Και ελευθερώνει τους ανθρώπους οι οποίοι φοβισμένοι από την απειλή και την τρομοκρατία του θανάτου ήταν υποκείμενοι εις δουλείαν ως ένοχοι αμαρτίας. Θα έρθει λοιπόν με δελεασμό, όπως είπαμε, και πρόκληση, αλλά θα έρθει και με απειλή
και με τρομοκρατία, αλλά θα έλθει και με πλάνη ετεροδιδασκαλία και ψευδοδιδασκαλία. Ξεκινώντας από το να φαρδίνουμε λίγο την οδόν, μην είμαστε και τόσο αυστηροί, όπου αυτό το ακούω και στενοχωριέμαι. Όχι τόσο απόλυτοι με το Λόγο του Θεού. Δηλαδή τι πας να κάνεις εσύ τώρα, να παίξεις το συνήγορο του διαβόλου για να με βγάλεις από την οδόν του Κυρίου και λες ότι είμαι αυστηρός στο Λόγο του Θεού. Μα έτσι ήταν όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Δεν είναι αυστηρότητα, είναι ορθοτόμηση. Είναι υπακοή στο Λόγο του Θεού. Είναι η οδός της ευλογίας. Και έρχεται λοιπόν με τεχνάσματα, δεν είναι ανάγκη τώρα να τα κάνουμε και όλα έτσι. Και λίγο παραπάνω είμαστε έτσι κάποτε, μου λέει, μην είσαι έτσι. Λέω, δεν ξέρω τι σημαίνει το έτσι, αν αυτό σημαίνει ορθοτόμηση στο Λόγο του Θεού θα είμαι έτσι. Κάποτε είχε έρθει ένας άλλος ποιμένας και μου λέει, καλά δεν φοβάσαι, μη σου φύγουν όλοι. Λέω, ποιοι να μου φύγουνε. Δεν καταλαβαίνεις, λέει, ότι εγώ, αν στην εκκλησία που είμαι, πω αυτά που λες εσύ, δεν θα μείνει κανείς. Τώρα, αδερφέ μου, ο Χριστός προσθέτει τους σωζωμένους στην εκκλησία και ο Χριστός τους διατηρεί. Αν είναι να καλοπιάνω τους ανθρώπους για να έρθουν και να μείνουν, απέτυχα. Όχι σαν δούλος του Θεού, όχι σαν άνθρωπος του Θεού, σαν άνθρωπος. Γιατί τα προσπαθώ με τα δικά μου, με τις δικές μου ικανότητες, με τα δικά μου, με τις δικές μου πονηριές, να προσκαλέσω και να κρατήσω. Βγάζω έξω τον Χριστό. Χαθήκαμε, λέω. Ο Χριστός προσθέτει, ο Χριστός διατηρεί όλους και μένα. Αλλιώς θα βγω κι εγώ έξω. Έτσι δεν είναι, αδελφοί? Έχουμε πάρει απόφαση, δεν είναι? Να ακολουθήσουμε τον Χριστό κατά πάντα. Δεν θέλουμε παιχνιδάκια τώρα εδώ. Κύριος έρχεται. Θέλουμε να πάμε στον ουρανό. Θέλουμε να εργαστούμε για τον Κύριο. Θέλουμε να δοξαστεί ο Θεός. Δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε αστιάκια. Ούτε ετεροδιδασκαλίες, ούτε αιρέσεις, ούτε να φαρδένουμε την οδό. Κατά πάντα όσα λέγει ο Λόγος του Θεού, εμείς θα περπατάμε όσο μπορούμε. Αλλά τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεσή μας. Δεν λέω ότι μπορούμε τα πάντα. Όχι, πολλά δεν μπορούμε. Πολλά λάθη κάνουμε. Αλλά η πρόθεσή μας είναι να περπατάμε κατά πάντα στο Λόγο του Θεού. Εκτός λοιπόν από την πρόκληση, τον δελεασμό, την τρομοκρατία, την απειλή δεύτερον και τρίτον, την ψευδοδιδασκαλία, την έτεροδιδασκαλία, το φάρδεμα της οδού για να περνάμε καλύτερα, μετά υπάρχει κατηγόρια, είναι ο κατηγορών ημάς ημέρα και νύχτα στο Θεό. Είναι η δουλειά του. Κατήγορος, διάβολος, διαβολεύς. Διαβάλλει στο Θεό τους ανθρώπους. Διαβάλλει στους ανθρώπους και σε κάθε μάλιστα έναν ξεχωριστά το Θεό. Ο Θεός φταίει για όλα τα κακά. Ακούτε τι λένε οι άνθρωποι. Όλα τα κακά που συμβαίνουν στη γη, αντί να πούνε ο διάβολος τα κάνει, λένε ο Θεός τα κάνει. Απίστευτο δεν είναι? Απίστευτο. Όλα τα κακά ο Θεός τα κάνει. Δεν κάνει τίποτα καλό ο Θεός. Είναι οι πονηριές του διαβόλου να διαβάλουν, να κατηγορήσουν. Κατηγορεί λοιπόν ημέρα και νύχτα στο Θεό τον κάθε άνθρωπο από εμάς. Δηλαδή του λέει, μωρέ, αυτός είναι παιδί του Θεού, τον είδες και έπεσε και αμάρτησε και κοίταξε και άκουσε και δεν τον βλέπεις. Και ο Θεός δεν μπορεί να αντισταθεί, γιατί πολλά από αυτά είναι αλήθειες. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε τον Χριστό που μπαίνει μπροστά και λέει, πατέρα, για όλες τις αμαρτίες τους έχισα εγώ το αίμα μου. Και πάνε οι αμαρτίες μας. Αλληλούια. Και είμαστε δίκαιοι επειδή δεχτήκαμε τον Χριστό. Τι δεχτήκαμε τον Χριστό? Το σταυρό του Χριστού, τη θυσία του Χριστού, το αίμα του Χριστού δεχτήκαμε. Και το αποτέλεσμα, δίκαιοι, αθώοι, ελεύθεροι, με τα ονόματά μας γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Ο χριστιανός δεν φοβάται την αμαρτία, λυπάται για την αμαρτία του. Δεν τα βάζει με τους αμαρτωλούς, με την αμαρτία. Αυστηροί με την αμαρτία είμαστε. Με τους αμαρτωλούς είμαστε επιεικείς, γιατί πρώτος αμαρτωλός, λέει, πάντων των ανθρώπων, λέει ο Παύλος, είμαι εγώ. Άκου,
Όχι Παύλο, εγώ λέει. Γιατί ξέρει τις δικές του αμαρτίες. Αλληλούια. Άρα οι τέσσερις πονηριές που ο διάβολος αγωνίζεται να απομακρύνει τον άνθρωπο που προσεκολήθησε στον Κύριο με απόφαση ζωής και θανάτου, να τον απομακρύνει από τον Χριστό. Ο Εζεκίας όμως, λέει η Γραφή, δεν απομακρύνθηκε καθόλου από αυτόν. Δηλαδή εκεί στερεώσα μετακίνητος. Δεν ακούει, δεν επηρεάζεται, δεν φοβάται, δεν τρέπεται, αλλά συνεχίζει με ζήλο να περπατάει στα ίχνη του Χριστού. Και τέλος, εκεί που πια που ευαρεστήθηκε πλήρως ο Θεός, εφύλαξε τα σεντολάς του Θεού, τα οποία προσέταξε στο Μωυσή. Δηλαδή, υποτεταγμένος στο Λόγο του Θεού. Μέσα στην καρδιά του φύλαξε το Λόγο του Θεού και στη ζωή του έπραξε κατά το Λόγο του Κυρίου. Το αποτέλεσμα συγκλονιστικό. Ένα παιδί 25 χρονών, τον πρώτο ήδη χρόνο της ζωής του, κέρδισε την φοβερή εύνοια του Θεού, ώστε ο Κύριος πλέον ήτο μετ' αυτού, κατεβοδούτο όπου εξήρχετο. Ήταν μαζί του και ότι έκανε το ευόδωνο ο Θεός. Θέλω να επαναλάβω όμως τα πέντε βήματα που μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, προσέγγισης του ανθρώπου, πλησιάσματος του ανθρώπου στο Θεό, για να μας πλησιάσει ο Θεός και κατά το πλησίασμά μας να είναι και το πλησίασμα το δικό Του. Με ζήλο, επιμονή και επιμονή μου βάσεως, με ζήλο, με επιμονή και επιμονή μου βάσεως θα μας πλησιάζει και ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Πρώτον η ελπίδα μας. Γκρεμίζουμε όλες τις άλλες ελπίδες που δημιουργούνται δίπλα μας και μένουμε να ελπίζουμε στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Δεύτερον, προσκεκολλημένοι στον Κύριο. Πώς? Με το Λόγο Του, με τη μελέτη του Λόγου και με την προσευχή δια Πνεύματος Αγίου. Είναι γραμμένο, η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, για να είναι φανερή προκοπή σε όλους τους ανθρώπους. Προσεκολλήθη λοιπόν στον Κύριο. Και η προσκόλλησή μας γίνεται σε αυτούς που ελπίζουν στον Κύριο μόνο με τη μελέτη του Λόγου του Θεού και με την προσευχή στο ταμείο μας, στην οικογένειά μας ή στην Εκκλησία. Τρίτον, δεν απεμακρύνθη από αυτού. Δεν κατάφερε ο διάβολος να τον πλανήσει. Δεν κατάφερε ο διάβολος να τον φοβήσει. Δεν κατάφερε ο διάβολος να τον δελεάσει. Δεν κατάφερε ο διάβολος να κατηγορήσει το Θεό σε αυτόν για να τον πείσει. Και τέλος, όλα αυτά φυλάτοντας το Λόγο του Θεού ακριβώς, πράττοντας δηλαδή, όπως λέει ο Παύλος, θέλω να πράτετε κατά πάντα το Λόγο του Θεού, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, τις έσχατες αυτές οι μέρες ιδιαιτέρως, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Το αποτέλεσμα συγκλονιστικό, μοναδικό. Ο Κύριος μαζί του, και λέει η Γραφή, κατεβοδούτο, όχι απλώς τον ευόδωνε, κατεβοδούτο σε οτιδήποτε ανέκανε. Κύριε μου, αξίζει τον κόπο, αδερφοί, να κάνουμε σήμερα μια καινούργια αρχή. Δεν αξίζει τον κόπο. Ξέρεις τι θα πει, να είναι εξασφαλισμένη, όχι η ευόδωσης, η κατεβόδωσης. Παρακυρίου, γιατί ο Θεός θα είναι πάντοτε μαζί σου. Ο Εζεκίας αποφάσισε να κάνει Πάσχα. Αλλά Πάσχα που λέει η Γραφή ότι είχε να γίνει τέτοιο Πάσχα από της βασιλείας του Σολομώντα. Κατά πάντα όπως το έλεγε ο Λόγος του Θεού. Με τους ιερείς, με τους Λοβίτες, γι' αυτό τους διέταξε να καθαριστούν, να ετοιμαστούν, να πλησιάσουν το Θεό όπως ακριβώς το ήθελε ο Θεός κατά το Λόγο του Κυρίου. Όπως το έκανε ο Σολομών τελευταίος, καθώς έβλεπε τον πατέρα του τον Δαβίδ που ήταν κατά την καρδία του Θεού και έπρατε πάντα τα θελήματα του Θεού. Αλλά το Πάσχα αυτό δεν το έκανε μόνο για αυτόν. Απέστειλε μηνυτές και στις 10 φυλές του Ισραήλ. Ελάτε να εορτάσουμε μαζί το Πάσχα του Κυρίου. Ελάτε,
Εδώ θέλω να πω ότι είναι περίπου στο 5ο χρόνο της βασιλείας του Οσιέ και στον 8ο χρόνο, 4ο-5ο, 7ο-8ο βασιλείας του Εζεκία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στον 9ο χρόνο της βασιλείας του Οσιέ ήρθε καταστροφή στις 10 φυλές του Ισραήλ. Γιατί ενώ έστειλε παντού αγγελιοφόρους προσκαλώντας τους, ελάτε να κάνουμε μαζί το Πάσχα, όπως διέταξε ο Μωυσής, όπως έκανε ο Δαβίδ. Αποστατήσαμε, ελάτε να επιστρέψουμε στον Κύριο. Και λέει η Γραφή, πλην εκείνη ή εκ των 10 φυλών, κατεγέλασαν αυτούς, γέλασαν με την πρόσκληση και μικτήρισαν αυτούς. Μα τι βλακίες λένε. Εμείς έχουμε εδώ το βόδι μας που λατρεύουμε στη Βεθήλ και στη Δάν και αυτοί μας λένε να πάμε εκεί που είμαστε παλιά. Τι είναι αυτά που λένε τώρα, σαχλαμάρες. Και να πάμε εμείς αυτούς, τι λες καλέ, εμείς είμαστε σπουδαίοι. Κατεγέλασαν, εμικτήρισαν, σκλήριναν τον τράχυλό τους και δεν δέχτηκαν την ωραία αυτή πρόσκληση για λατρεία εν πνεύματι και αληθεία κατά το Λόγο του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Το αποτέλεσμα, το 4ο έτος του βασιλέως Εζεκίου, ο Σαλμανασάρ ο βασιλεύς της Ασσυρίας, που στον προφήτη Ιερεμία ή Ισαΐα, δεν θυμάμαι, ο Θεός τον αποκαλεί η ράβδος της οργής του Θεού. Ο Σαλμανασάρ λοιπόν ο βασιλεύς της Ασσυρίας επετέθη εναντίον του Οσιέ, τον κατενίκησε, τους εχμαλώτησε. Ο διάβολος, τα παιδιά του διαβόλου. Τους εξόρισε σε γην μακράν, αφού εθανάτωσε τους αρχηγούς τους, το βασιλιά και τους άλλους. Τους έδωσε ευκαιρία ο Θεός. Τον 7ο χρόνο επετέθη, 2 χρόνια τους εχμαλώτησε, τον 9ο τους κατασυνέτριψε. Και λέει η Γραφή, γιατί συνέβη αυτό στις 10 φυλές του Ισραήλ? Διότι δεν υπήκουσαν της φωνής του Κυρίου του Θεού αυτών, αλλά παρέβησαν τη διαθήκη αυτού, το Λόγο του Θεού, και πάντα όσα προσέταξε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, και ούτε υπάκουσαν, ούτε άκουσαν, ούτε έκαμαν. Από τη μια μεριά λοιπόν ο Εζεκίας που έπρατε κατά πάντα, προσέγγισε και έμεινε πιστός στο Λόγο του Θεού, οι άλλοι που απομακρύνθηκαν από το Θεό και δεν έπραξαν τίποτα. Το τέλος, απώλεια. Το τέλος του ενός, των 10 φυλών, απώλεια. Το τέλος του Ιούδα, απόλυτη ευλογία. Δόξα, ύψωσης, εύνοια, κατεβόδωσης, αύξησης. Βρήκε ο Θεός άνθρωπο για να φανερώσει τη δόξα του. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Εζεκίας δεν θα δοκιμαστεί, γιατί μετά από 6 χρόνια από την καταστροφή των 10 φυλών, ένας άλλος βασιλιάς της Ασσυρίας, ο Σεναχηρήμ, θα επιτεθεί και θα φτάσει μέχρι Λαχής, που είναι μια πόλη του Ιούδα, πολύ κοντά στην Ιερουσαλήμ. Έφτασε δηλαδή έξω από την Ιερουσαλήμ. Την άλλη Δευτέρα όμως θα δούμε πως αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού στάθηκε στις απειλές, στις προκλήσεις, στους δελεασμούς, και πως ο Θεός και τον έσωσε και τον ελέησε και τον ευλόγησε. Ωραία είναι τα μαθήματα που μας κάνει ο Θεός μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Εγώ πολύ ευχαριστώ το Θεό για την Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί. Η Παλαιά Διαθήκη, αν δεν τη διαβάσεις μέσα από το πρίσμα της Καινής,
μέσα από τη διδασκαλία του Χριστού είναι ένα ξερό γράμμα. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό γιατί μας έχει δώσει ένα φανάρι δυνατό που το ρίχνουμε στην Παλαιά Διαθήκη και αυτό το νεκρό γράμμα γίνεται ζωντανό πνεύμα. Γι' αυτό και η Γραφή μας λέει ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι προς διδασκαλία, προς έλεγχος, προς επανόρθωση για να γίνει ο άνθρωπος του Θεού τέλειος, έτοιμος εις πάντα έργων αγαθών. Ενώ το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι άλλο πράγμα. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι ο Λόγος ο ζωντανός, είναι ζών ενεργός, σκοπτερότερος υπέρ πάσαν τη δύση των ολμάχαιρα. Είναι ο Λόγος που σώζει. Είναι ο Λόγος που διατηρεί τη σωτηρία, αν στεκόμαστε στο Ευαγγέλιο, και είναι ο Λόγος που θα μας οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Εμείς την άλλη Δευτέρα θα συνεχίσουμε με τη διδασκαλία της Παλαιά Διαθήκη. Ο Κύριος να μας ευλογεί πλούσια. Να ψάλουμε τον ύμνο 351 από τα μεγάλα υμνολόγια. Ύμνος 351.